Έτσι. Τι αισιοδοξία είναι αυτή. Πού τη βρίσκεται αυτή την αισιοδοξία? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι έμφυτη. Νομίζω ότι είναι έμφυτη αυτή η αισιοδοξία. Και πραγματικά την έχω από μικρό παιδί. Την έχω καλλιεργήσει τα τελευταία χρόνια με τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Είναι ένα φυσικό μοτίβο που έχω. Να κοιτάω πάντα τα θετικά σε έναν άνθρωπο, σε μια κατάσταση, στην ημέρα, σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου. Κύριε Σαλάκα, εκπαιδεύεται, πώς το λέμε αυτό, πώς αποδίδεται? Ναι, life coach, προπονητή ζωής. Προπονητή ζωής, εκπαιδεύει τη ζωή. Ναι, τη μέθοδο που λέγεται νευρογλωσσικός προγραμματισμός, NLP. Πώς το ανακαλύψατε αυτό? Γιατί εγώ το ακούω πρώτη φορά, τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Λοιπόν, το ανακάλυψα πριν πολλά χρόνια που κανείς δεν ήξερε στην Ελλάδα, γιατί επειδή είχα σχέσεις με το εξωτερικό, ήρθε έτσι στη δική μου ζωή πιο εύκολα και προσπάθησα να βρω ανθρώπους που διδάσκανε τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό στο εξωτερικό, στην Αμερική φυσικά περισσότερο, ή ο Τόνι Ρόμπινς, γνωστός coach κτλ. Και από εκεί ξεκίνησα και εγώ για να λύσω τα δικά μου θέματα. Φυσικά σαν μαθήτρια ξεκίνησα, αλλά τόσο πολύ μεγάλη αλλαγή είδα στη ζωή μου, τόσα πολλά αποτελέσματα που πραγματικά θέλησα να μάθω παραπάνω και να αρχίσω να βοηθάω και άλλους ανθρώπους. Σε πόσο χρόνο? Σε πόσο χρόνο για να δείτε αλλαγές στη ζωή σας? Χρησιμοποιώντας κανείς τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό, όταν έχει ένα life coach να τον καθοδηγεί, έχει πολύ σύντομα αλλαγές και μάλιστα μεγάλες αλλαγές στη ζωή. Το πολύ σύντομα βέβαια τώρα είναι κάτι σχετικό, γιατί έχουμε συνηθίσει με την τεχνολογία να πατάμε ένα κουμπί και όλα να γίνονται, αλλά στη ζωή και στον ανθρώπινο εγκέφαλο δεν γίνεται ακριβώς έτσι. Με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, αν το συγκρίνουμε όμως, είναι περίπου στο 1/10 πιο γρήγορα. Τα περνάτε τα μηνύματά σας μέσα από το TikTok. Είστε διάσημοι TikToker, life coacher κτλ. Σας γνωρίζουν στον δρόμο περισσότερο από εμάς. Ναι, TikToker είναι, λογικό είναι. Πόσες χιλιάδες users έχει το followers έχει. Ναι, πείτε μας γι' αυτό πώς έχει αλλάξει η ζωή, η δική σας τώρα. Η δική μου από ζωή. Από το TikTok και όλα τα υπόλοιπα. Έχει γεμίσει αγάπη η δική μου ζωή, γιατί ειδικά στο TikTok είναι πάρα πολύ νεαρά παιδιά, νεαρές ηλικίες που μπορεί να ξεκινάνε, ας πούμε, και από τα 16-17, 25 χρονών, 28 χρονών, παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται πάρα πολύ για όλες αυτές τις καινούργιες μεθόδους. Παρακολουθούν τα βίντεο, λοιπόν, που πολλές φορές έχουν και ένα στοιχείο έτσι κάπως πιο διασκεδαστικό για να τα αντιλαμβάνονται πιο εύκολα τα παιδιά και να μπορούν να ακολουθήσουν τις θετικές δηλώσεις. Και αυτά τα παιδιά πραγματικά με πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ αυθορμητισμό, όπου πηγαίνω, έρχονται και μου λένε: με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ, με έχετε βοηθήσει. Επειδή έχω κάνει και μια ολόκληρη σειρά βίντεο για τις πανελλήνιες, για να βοηθάω τα παιδιά όταν δίνουν εξετάσεις πανελλήνιες, έρχονται και μου λένε: με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ, κυρία Σαλακά, να δώσω πανελλήνιες, να μην έχω άγχος, να είμαι συγκεντρωμένη ή συγκεντρωμένος. Και αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα στη ζωή μου. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη όπου και να πάω. Επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί έτσι γνωστοί και δημοφιλείς από όλους τους χώρους, οι οποίοι προφανώς έχετε μια επαφή. Νομίζω ο Ζαχαράτος σας έχει κάνει αφιέρωμα. Αφιέρωμα και μεθαύριο, που είναι την Παρασκευή, μάλιστα μεθαύριο, που είναι η πρεμιέρα του. Θα είμαι και εννοείται. Ναι, ξεκινάει. Είστε χαρακτήρας. Είμαι χαρακτήρας. Υπέροχο. Είμαι χαρακτήρας. Τον έχετε δει, έχετε μιλήσει. Εννοείται και τον αγαπώ πολύ. Το θαυμάζω πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη. Ποια αναρτησή σας έχει επιλέξει, ξέρετε, γνωρίζετε? Για αυτή την παράσταση, όχι, δεν ξέρω. Είναι έκπληξη. Είναι έκπληξη. Άλλους? Άλλους διάφοροι στο TikTok, γιατί υπάρχει αυτή η μόδα, να το πω έτσι, αυτό το trend. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι και από την επαρχία, διάφορες θεατρικές ομάδες, οι οποίες έχουν κάνει, να το πω έτσι, ένα μικρό αφιέρωμα και έχουν χρησιμοποιήσει το δικό μου χαρακτήρα για τις δικές τους παραστάσεις. Είναι πάντα φυσικά ευπρόζεκτο κάτι τέτοιο. Λοιπόν, παρότι δεν το χρησιμοποιώ, θα μπω να σας ακολουθήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ επίσης. Θα μπω να σας ακολουθήσω στο TikTok. Εννοείται. Και να μάθετε και εμένα πώς να το χρησιμοποιώ. Βεβαίως. Με πολύ μεγάλη χαρά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε. Τελειώσαμε και σήμερα.